54-44. Πρόκειται να πω ευχαριστώ και εγώ. Για εσάς και τόσο χρόνο εξάρτητα. Θα κάνετε αυτό εδώ. Για πάντα έχουμε εκεί και το τέλος. Θα ρίξει και εμένα να σταματήσω μπάλα. Να και καιρός εγώ και σταμάτη μια ομάδα και τόσα χρόνια παίζω μπάλα, μα αυτή η ομάδα ήταν σαν να ήμουν εδώ 20 χρόνια. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο να πω και το τέλος σταματάω. Δεν είναι εύκολο. Ακόμα κάποιοι με ρωτάνε, κάποιοι λένε ναι, τώρα τι θα κάνεις και αυτά και αυτά. Και το μυαλό ακόμα, εντάξει, με μια πράγματα εγώ είμαι σίγουρος και σκέφτομαι αυτά όλο το χρόνο. Και ήμουν εκεί μέσα στην ομάδα, ναι, από πέρσι και τώρα φέτος, εντάξει, επιτέλους πάμε πάλι να γυρίσουμε που πρέπει να είμαστε πάντα εκεί στο Περλίγκ. Άντε πάμε να ξεκινάμε και άμα να κρέμε εδώ μετά. Ερωτήσεις, παιδιά. Γιάννη. Κάτι αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ είναι το εξής. Γιατί ήταν ο τελευταίος του μάτι με τον Άρη και έγινε ό,τι έγινε, πήγαμε την κυρία της Ιστόλας, όπως θα προσφέρετε, τώρα ζητώ το μάσο. Ήθελα να σε ρωτήσω αν αυτές οι εικόνες κάτι παρόμοιο ήταν μέσα στο μυαλό σου όταν αποφάσισες να φύγεις από την Βραζιλία και αν θα πέσει μια μακρινή χώρα όπως η Ελλάδα σε περνάει. Και φίλε, εγώ δεν κατάλαβα και μετά από το διάστημα ήμουν εκεί μέσα από το δηλητήριο και μετά βλέπω και ο Λάξ μιλάει και τα παιδιά εκεί και λέει αν με άφησε μόνο να έρθει εκεί μέσα και μετά να βγει. Εγώ δεν περιμένω τόσο ωραία ατμοσφαίρα μόνο και εμένα. Όχι μόνο και εμένα, λέω και τα παιδιά και έκανες κάτι καλό τώρα φέτος. Εγώ λέω και εμένα και κοίτα, εγώ ξέρω ότι δεν είμαι ένα superstar, ένα παιχτάρι, ένα εγώ. Εσείς με ξέρει χρόνια. Ό,τι και έκανε εγώ, έκανε πάντα και λέω και έδωσα όλα και στο κήπεδο έκανε εγώ πολλά πράγματα, πολλά, πιστεύω πιο πολλά καλά πράγματα, πιο κακό. Και ο κόσμος το ξέρει αυτά, γνωρίζει αυτά τι έκανε. Και φίλε, δεν έχω παράδειγμα να πω τόσο ωραίο ήταν. Αυτό τα έχω πάντα μέσα στο μυαλό μου, στη καρδιά μου. Και έτσι καιρός είμαι. Δεν είναι όλος και μπορεί να έχει τόσο ευχαριστημένο έτσι. Θα είναι μια ομάδα. Εσείς βλέπεις και κάτι χρόνο αλλάζει. Παίκτησε και ένα χρόνο, δύο χρόνια και έμενε και μετά φύγει και κανένας σε ρωτάει ποιος είναι αυτός παίκτη. Και κανένας ξέρει. Και εμένα φίλε είναι πιο σημαντικό και τα παιδιά, τα μικρά και ξέρουν εμένα ακόμα. Και έχω τόσα χρόνια και παίζω εδώ στην Ελλάδα. Μα φίλε, δεν έχω words να πω τώρα ότι ήταν πάρα πολύ όμορφο. Α, και αυτά πήρε, και αυτά τη μοιρά της και άμα πάω να γυρίσω στην Βραζιλία. Μπράβο. Και εγώ γύρισα στην Βραζιλία 2012. Πότε γύρισα εγώ στην Βραζιλία και γύρισα στην Παΐα. Και ήμουν εκεί και έξω μετά δύο χρόνια. Και πάντα μιλάω και κάποιους φίλους εδώ στην Ελλάδα και είδα πώς ήταν ο Άρης. Όταν ξεκινήσε τα προβλήματα του 2011-2012 και εγώ λέω και εγώ ένα μεγάλο συμβόλαιο και εσείς ξέρεις καλύτερα από μένα και ο Άλλος ξέρει και όλος ξέρει εδώ ξέρει και ομάδα σαν να με κροστούσα θυμάμαι εγώ 400 κάτι χιλιάρι 480 κάτι έτσι και δεν έκανε εγώ προσεγγή τίποτα και ήταν πολλές φορές εσείς και πήγα στη FIFA και η ομάδα μετά από εκεί ξεκινήσε τα προβλήματα. Και εγώ κατάλαβα αυτό. Ή και
εγώ μια φρόξη από Ολυμπιακός και εσείς ξέρει. Μα τελικά δεν πήρα διαβατήρια και αυτά και μετά τόσα χρόνια στον Άρη. Εγώ λέω είναι ώρα να γυρίσω στην Βραζιλία λίγο και η οικογένειά μου, η μπαμπά, η μαμά και το παιδί ήταν μεγαλών εκεί. Μα μετά γύρισα στην Βραζιλία και λέει τόσο μιλή της Ελλάδα και λέω πρέπει να γυρίσω. Μα ο Άρης ήταν στην Γάμα. Και ήρθα, γύρισα πάλι στην Ελλάδα, ήμουν στη Βέρα. Και μόλις γύρισα εγώ στην Ελλάδα, όλοι με ρωτάει, ο νέτος στον Άρη, ο νέτος στον Άρη, ο νέτος στον Άρη. Και εγώ λέω, ήρεμα και να ο Άρης να γυρίσει πάλι. Και τέλος τώρα, πάμε φύγε, Super League τώρα ξανά και πιστεύω και θέλω εγώ, έχω το μυαλό μου, θέλω το μυαλό και να κάνουμε καλά πράγματα, να κάνουμε πάλι ο Άρης πολύ μεγάλη. Κάτσι, το περασμένο Σάββατο ήταν το πιο δύσκολο στην καριέρα σου, γιατί ήξερες ότι την επόμενη μέρα θα είναι η τελευταία σου στο γήπεδο. Και αν εκείνο το βράδυ, το Σάββατο το βράδυ, πέρασε τόσες αναμνήσεις, τις φωτογραφίες. Ναι. Από Σάββατο θυμάμαι εγώ και πήγα μαζί η γυναίκα μου να πήγα φαγητό και αυτά και να μιλήσουμε και κάτι στιγμή εγώ σταμάτησα έτσι και γυρνάει κάτι βίντεο, κάτι... Και όλη την ώρα περάσει ο κόσμος και λέει, ναι, το, αύριο δεν λεφτά ο παιχνίδι, αύριο δεν σταματάει, είσαι σίγουρος. Σίγουρος δεν μπορώ να πω, έτσι, είμαι σίγουρος και... Εντάξει, σιγά-σιγά έβαλες πάνω το μυαλό μου, είναι ώρα τώρα να σταματάω, να ανεβάζω μια ομάδα πάλι σε λίγη τώρα. Είμαστε εκεί μέσα να βοηθήσουμε τα παιδιά εκεί κάτι μέρα προπόνηση, πριν αγώνες, ένα του άλλου του πρέπει να κάνει καλύτερο, ο άλλος... Του προβλητής κάτι και κάποιος ξέρει. Δεν ξέρει ακόμα τι είναι ο Άρης. Αυτό είναι τίποτα φίλε. Εμείς ξέρουμε, καταλαβαίνουμε καλύτερα τι είναι εδώ. Και ήταν δύσκολο και εμένα και το βράδυ θέλω να κοιμηθώ έτσι τόσο χαλαρά. Μα πήγαινε ώρα παρά ώρα. Ήρθε τα μάτια, τουαλέτα και κατεβαίνω, φάω κάτι, σπίτι και αυτά. Την άλλη μέρα, 8 ώρα το πρωί. Και το feeling, κατάλαβα, και πάω εκεί να βλέπω φανέλα, ποδοσφαιρικά, και να βάλω καλαμίδα, βλέπω όλους να κάνει να αλλάξει ρούχα και αυτά. Κάποιος μπαίνει μέσα, άλλη ομάδα κατεβαίνει εκεί. Και όλα αυτά είναι, πάμε εκεί, κάνουμε λίγο το ζέστη μασάζ. Όλα αυτά είναι κάθε εβδομάδα κάνουμε τα ίδια, κατάλαβα. Και σίγουρα και εμένα τώρα και δεν πάω προπόνηση. Είχαμε ώρα. Εγώ πάμε... Στο δοχείο, πάμε ταξίδι. Αυτά είναι το πιο δύσκολο για μένα και να με λείψει πολύ. Και βέβαια και κάτι Κυριακή να βγαίνουμε μέσα και βλέπουμε τόσο κόσμο. Ένα γεμάτο Χαριλάου, κάτι ντέρμπι και αυτά. Πιστεύω και αυτά το πιο πολύ να με λείψει είναι αυτά. Άλλη ερώτηση. Από τόσα χρόνια παρουσία στον Άρη, έχει κρατάσει, θυμάσαι κάτι συγκεκριμένο, ένα περιστατικό, ένα παιχνίδι, κάτι που συνέβη, έτσι, εσάς το πάμε. Έχουμε ένα αγώνα, δεν μπορώ να πω μόνο, έχουμε πέρασα, κοίτα, τα πρώτα χρόνια και ήρθε εγώ, και πήγαμε εμείς στο τελικό, όχι μόνο το τελικό, και πέρασαμε εμείς από... Qualification, το Europa League και εδώ Ζαραγώσα και έξω. Και από εκεί ξεκινήσα όλα. Και από Βραζιλία και μόνο εγώ έκανε τα υπογραφή εκεί το συμβόλαιο και αυτά και μετά πρώτη μέρα ήρθε εδώ και πήγαμε στο αεροδρόμιο εκτός από πώς τι είναι αυτό. Και ακόμα δεν κατάλαβα τι ήταν ο Άρης. Μα φίλε μετά από εκεί, από... Και πέρασε εμείς από την Europa League και ξεκινάμε να παίξουμε Bayern de Munich, Bolton και μετά το επόμενο χρόνο Leverkusen, Madrid, Atlético Madrid, Manchester City. Αυτό η Europa League για μένα είναι άλλο κήπεδο. Αυτά είναι δύσκολο να γυρίσουμε τώρα. Έτσι γρήγορα είναι δύσκολο. Πρέπει να... Και αυτό λέω. Μια οργάνωση. Και τώρα το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πολύ. Άμα τώρα δεν έχουμε
κάτι πράγματα πολύ σημαντικά και οργάνωση προπονητής και ξέρει και εκεί το κομμάτι και όλα και βέβαια και χορηγούς το πρόεδρο και θα κάνει τα πράγματα όταν πάει από πάνω, ξέρει καλύτερα από μένα. Και εντάξει, και έχω πέρασει εδώ πρωτάθλημα από κάτι δέρβι εδώ μέσα και θυμάμαι εγώ πάω εμείς έκαμε ο Κάμπορα, ο Κόκκι, ο Τόνι, ο Χαβίτο, είχαμε εμείς ο Γκιάρο, Σιφάκης, είχαμε εμείς μια ομάδα φίλοι και άμα έχουμε τέτοια ομάδα τώρα, σίγουρα πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Και εμένα λέω. Αυτή η μπάλα και έπαιζε εμείς παλιά. Μάλλον και αυτό λέω, τώρα έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Είναι... έχω κάνει μια ωραία αγώνα. Όχι, έχω κάνει ωραία ομάδα και πάμε και έβαλε ένα γκολ έξω εκεί, ξάντη και πήγα στο 1-1. Και μετά από εκεί πήγαινε εμείς πάλι το τελικό. Άλλες αγώνες έξω, στούμπα, 0-1 εμείς. Ατμοσφαίρα εκεί μέσα και εμάς μόνο. Όχι και ατούμπα και ήταν όλα χάλια εκεί μετά και εμείς περιμέναμε εκεί μέσα 3-4 ώρες. Και ήταν τόσο ανεβρασμένο και είμαστε τόσο καλύτεροι εμείς. Έχω πολλές αγώνες, πολλές μέρες και έχω πέρασει εδώ και είναι πάντα το ρηπίς κατά. Εκείνη η Λάτιν ομάδα που ήσουν εσύ, ο Χαβίτο, ο Κάλβο, ο Κόκε, θεωρείς εκείνο το μοντέλο που ο Σούρβο της Ουάρης, θεωρείς ότι πρέπει να το ακολουθήσει ξανά η ομάδα για να πετύχει πράγματα που πέτυχε και τότε ακόμα περισσότερο από το Λάτιν μοντέλο. Δεν λέω μόνο και από το Λάτι μοντέλο, λέω και... και αυτό λέω, το ποδόσφαιρο τώρα έχει αλλάξει τόσο. Όχι, ήταν παλιά. Μα τώρα πιο πολύ. Τώρα μόνο το σύστημ, μόνο το τακτική, αυτό δεν πάει. Και μόνο τεχνική δεν πάει. Τώρα πρέπει να έχει όλα. Πρώτα απ' όλα, πώς οργάνωση. Συγκινάει όλα από Δευτέρα και να παίξει με Κυριακή. Τι χρειάζει ο ποδοσφαιριστής, τι χρειάζει η ομάδα εκεί, λέω και marketing, λέω και ο προπονητής όλη εβδομάδα τι χρειάζει εκεί να κάνει και εμάς. Κάτι μήνα εκεί ο παίκτης θα είναι σωστά και θα έχει το μυαλό κάτι προβλήματα από έξω. Όχι. Λέω και πρώτο πρέπει να έχουμε όλα σωστά, από γυμναστήριο, κήπεδο, προπόνηση, το φάρμακο που λέω από ο recover, κάτι σπέκτη να τα προσέχει και αυτά και το πιο σωματικό βέβαια για να προπονητής και να έχει όχι μόνο ένα season και να έχει και να παίζει πολλά ρόλο και αυτά και να αλλάξει ένα-δύο σπέκτης και να αλλάζει όλα στην ομάδα. Και βέβαια το Latin Puzzle SC χρειάζουμε σίγουρα σε ένα σπέκτη, μόνο δεν λέω μόνο εδώ στην Ελλάδα και δεν έχουμε καλούς παίκτες. Έχουμε Έλληνες. Μα είναι, το μυαλό είναι διαφορετικά. Είναι άλλο. Έχει κάποιους παίκτες ξένους και έχει παίξει μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη. Και να έρθει εδώ, άμα θα έρθει εδώ και να βλέπεις κάτι προβλήματα που έχουμε εδώ, σίγουρα και αυτό λέω. Άμα ένα προπονητής να έχει οργάνωση, να έχει ένας παίκτης και λέω, πω εδώ κοίτα. Ομάδα εδώ εκεί με όλα. Δεν χρειάζεται τίποτα. Μόνο να παίξω μπάλα, κριτήρουμε στον κόσμο. Άντε, 3-0, για σπίτι. Έτσι κάθε αγώνα. Και να δούμε φίλε, το μυαλό δικό μου, έχω μιλήσει στο Θεό. Και τώρα μιλάω και κάποιους μάνατζερς και ξέρω και ο Ρονάλντο, ο Γκιάρης, ξέρει καλύτερα ήταν εδώ τώρα πριν ένα μήνα. Και δουλεύει εκεί σαν προπονητής, μα ξέρει τόσο κόσμο εκεί στην Βραζιλία. Μιλάω και τον Νάτσο Γκαρσία εκεί, δουλεύει μια κόμπανη εκεί, Βολιβία και Αργεντινή. Ο Κάμπορα, και πάντα το μιλάω, είναι άλλο καλό παιδί και πάντα με στείλει. Κάποιος θα ναι, αυτός κάνει και ομάδα, πάρει αυτό. Και λέμε και τώρα πέτσε και 20, 21, 22 χρονών και μπορούμε να το φέρουμε εδώ και να δώσει όλα την ομάδα και να
να το πουλήσουμε, εγώ να κάτσει εδώ 3-4 χρόνια. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Όχι να πάρουμε ένα παίκτη και 6 μήνες να έχουμε κάτι πρόβλημα και να φύγει και άντε, τι είναι αυτή η ομάδα. Όχι. Γι' αυτό έχω το μυαλό μου τώρα να... και εγώ έχω πει για το Καρυπίτης και πρέπει να αλλάξουμε εδώ αυτό. Πώς να καταφέρουμε ομάδα και ασπελίκ. Και ασπελίκ είναι άλλο φίλο. Τώρα τα παιδιά εκεί και δουλεύουν εδώ και τα μείνουν εδώ να καταλαβαίνει σιγά σιγά τι είναι ο Άρης. Ακόμα δεν ξέρουν από τους. Να δούμε τον χρόνο. Κατάλαβα περισσότερο σε ενδιαφέρει το να βρεις παίκτες κάποιου σκάουτερ παρά να γίνεις προπονητής κάποια στιγμή. Το σκέφτεσαι να γίνεις προπονητής. Το έχεις σκεφτεί. Όχι, okay, γιατί προπονητής εγώ τώρα δεν έχω αυτό το μυαλό. Δεν έχω αυτό τόσο υπομονή και κάποιος προπονητής. Βέβαια, εγώ έχω παίξει μπάλα τόσα χρόνια και ξέρω τι είναι εκεί μέσα. Μα το μυαλό δικό μου έχω βρίσκει και όλα αυτά. Θα μείνω σαν γενικό δικηγός. Εκεί θα είμαι μαζί κοντά στους ποδοσφαιριστές. Κοντά εκεί γύρω γύρω το πρόεδρος, τα παιδιά εδώ και παλεύει και δίνει κάτι μέρα και όλα για μας. Και να προσπαθώ να βοηθήσω τα παιδιά εκεί τι πρέπει να κάνει εδώ, τι χρειάζεται και να έρθει από αλλού και να βοηθήσω και λέω εδώ είναι αυτό, έτσι. Δεν είναι εύκολο να έρθει εδώ και ο κόσμος εδώ φέρνει. Άμα δεν αφήνει το αίμα μέσα, είχαμε το άμα να ακούσουμε το ακόμα και αυτό λέω, κάποιος δεν ξέρει ακόμα τι είναι εδώ. Άμα ο κόσμος βλέπει και να παλεύουμε και να δίνει όλα, οκ, τα τεχνική, το καλό βγαίνει μετά. Εδώ αυτή η ομάδα της δεν είναι εύκολο να έρθει εδώ και να παίζει εύκολα από το σφυρόκι. Εδώ εσείς ξέρει καλύτερα από μένα και άμα θα έρθει εδώ το τσίκι τσίκι μόνο, δεν πάει. Εδώ πρέπει να είναι full δυνατός και να ξέρει μπάλα και έχει το πρόσωπο και να κάνει το καλό, κατάλαβε, καταριστικό ποδόσφαιρο, όλα τα καταρά, όλα και αυτά τα αλόγια δίπλα, από ένας παρό, πάμε να δείξει και μετά να περιμένει τα καλά τα έρθει. Έμαθα και εγώ χρειάζεται να έχουμε λίγο υπομονή. Λίγο υπομονή λέω να... και έχουμε πολλά ζωμάδες εδώ στο Super League. Ξέρω και δεν είναι πλατηματίες. Λέμε και δεν έχουν το μυαλό να πάει ψηλά. Λέω και τώρα τα παιδιά. Και παίζανε μπάλα 18-19 χρονών, 20 χρονών. Και τώρα κάποιος παιδιά και έχει 25 χρονών. Και πάντα λέω, άντε κάνει λίγο γυμναστήριο, πάει τα προσέχει τα πόδια. Μετά τις προπονήσεις κάνει λίγο, παλεύει λίγο αυτό τι μπορεί να σε κάνει πιο καλό. Και τώρα βλέπω φίλε και αυτό λέω και λέμε πριν λίγο, ξένος. Ξένος λέω, όχι από αλλού. Και κάνει καλή από μικρός κάνει ακαδημία και να παλεύει να είναι το καλύτερο σπάντο. Και τώρα βλέπω ένα παιδί και έχει κάτι ποιότητα. Και μα δεν παλεύει και πάει Κυριακή και δεν μπορεί να κάνει μια σπίτ από 30 μέτρα. Και μετά είναι κουρασμένο. Και παίζει μια φορά την εβδομάδα και έχει τραυματίες. Από φάση, από... Πώς γίνεται αυτά. Πώς γίνεται. Αυτό δεν υπάρχει. Και εμένα άμα... Κοίτα και τώρα... Και δεν λέμε τώρα μόνο Άρης. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ. Και ο ΠΑΟΚ. Άμα βλέπεις τις ομάδες και είναι πάντα εκεί ψηλά, έχει κάνει κάτι από κάτω. Λέμε ακαδημία. Ποιες είναι οι καλύτερες ακαδημίες τώρα στην Ελλάδα. Ολυμπιακός. Και ο ΠΑΟΚ. Και ΑΕΚ. Έτσι και οκ. Okay. Παναθηναϊκός βλέπουμε τώρα πώς πάει. Οικονομικά και αυτά. Και η ακαδημία, ο Άρης, πώς γίνεται ο Άρης, όλοι δεν έχει μια ακαδημία. Και αυτό έχουμε μίλησει, σιγά σιγά να κάνουμε το καλό. Μα είμαστε πολύ καλά εδώ στην Ελλάδα.
Τα υπομονή, τι λέω. Άμεση δεν είναι και έτοιμο το μυαλό. Τι πρέπει να κάνει κάτι μέρα, προπόνηση και αυτά. Λέω, κοίτα, θέλω να αλλάξω. Θέλω να παλύω αυτά. Θέλω να γίνω καλύτερο. Θέλω να... Εκτός παίξε, παίζει μόνο δεξί μεριά. Μόνο δεξί χαφ. Έχει το μυαλό και μπορεί να παίζει μόνο εκεί. Μπορεί να παίζει λίγο δεξί μπακ. Όχι, δεν παίζει εκεί. Γιατί. Άμα πρέπει να βάλει το μυαλό και μπορεί να παίζει άλλες θέσεις. Και να κάνει καλύτερα σέντρα, καλύτερα πας, καλύτερα... Α, τώρα βλέπουμε τα παιδιά και με τελείως προπόνηση πάει για καφέ. Ναι, έχω κάτι να κάνω. Και δεν βλέπει κανένας να κάτσει, να κάνει λίγο ακόμα, κατάλαβε. Αυτό είναι... Αυτό λείπει λίγο από... και προπονητής εδώ και γίνει προπονητής στην Ελλάδα. Και πρέπει να αλλάξει αυτό το μυαλό τα παιδιά από μικρούς, από 14 χρονών. Τι πρέπει να τρως, τι πρέπει να συγκουραστείς, τι πρέπει να άλλη μέρα. Τι, κάνει προπονητή 2 ώρες τη μέρα. Και πώς να τραυματίες και στην προπονητή και έχεις φάσει. Okay. Κάτω από καλά. Δεν τρώει καλά, δεν κάνεις προπονητή καλά. Okay. Αυτό όλα μετράει το ποδόσφαιρο. Και αυτό λέω. Άμα δεν κάνει ένα όργανο από κάτω, από πίσω, εσείς ακόμα δεν βλέπεις τι χρειάζομαι εμείς πίσω από εμάς. Μα όλα παίζει τον ρόλο. Oh, είναι πολύ σημαντικό πλέον. Λέω ένα καλός γυμναστής, ένα πολύ καλή γυμναστήριο, ένα recover και λέμε μετά από πάγο, σάουνα, ζακούς, κάτι. Βέβαια, λέμε τα συμβόλικα αυτά. Δεν λέμε μεγάλη συμβόλη μας, κάτι μήνα πρέπει να είναι εκεί τα παιδιά. Τι χρειάζεται ο... και ο ποδοσφαιριστής χρειάζεται να πληρώνει. Ενίκη, αμάξ, μπενζίν, φαγητό, αυτά. Δεν λέμε τώρα, μια εβδομάδα εδώ σε μια ομάδα, Και ένα παίξι σήμερα τι είναι, καλό συμβόλαιο, 3 χιλιάρια και 4 χιλιάρια σήμερα. Πολύ καλό συμβόλαιο τώρα, δεν λέμε. Λέμε άλλη ομάδα και παίρνουμε 1 εκατομμύριο, 800 χιλιάρια. Σε δεν υπάρχει. Τώρα η Ελλάδα έχει μόνο 2 ομάδες που μπορεί να πληρώνει αυτά. Τώρα, φίλε, τώρα και αυτό λέω, πρέπει να πάρουμε κάποιος τώρα και να βάζει λίγο το μυαλό, να έρθει εδώ να δείξει. Τώρα ένα Βραζιλιάνο και να φέρει εδώ και 3 χιλιάρια, να τρώει το ντοκάρι. Και σε ένα χρόνο να δει, ποιος είναι αυτός που είναι. Έτσι. Πρέπει να δείξει πρώτο και έχει διακορυμό. Να πάρει αυτό. Άμα παίξει 6 αγώνες και καλά από ομάδα, να πάρει και άλλο. Και έτσι. Άμα λέω. Άλλη ερώτηση. Γιάννη. Ο Κούπερ, ο μακριά. Ναι, δεν λέμε και ο Μπάιεβιτς δεν ήταν τόσο... ο Κούπερ λέμε τώρα, ο Κούπερ είναι... και Βαλένσια και Ίντερ Μιλάνο και ο Κούπερ είχε μόνο να σε κοιτάει και ο Σπέκτης μόνος μπαίνει μέσα, κανένας το μιλάει, προπόνηση μπαίνουμε έξω, έχει τα πλάκα βάλει, μόλις κάνει το... Και μιλάει μία φορά μόνο. Άμα το κάνει, τι είπε, έξω. Μπαίνει άλλος. Άμα όλος έξω, κάτσε λίγο, θα περιμένεις τώρα. Το πιο σημαντικό φίλε, άμα είναι προπονητής και δεν έχει το κομμάτι και δεν ξέρεις το respect. Και να έχει το respect, πάει τέλος. Τέλος. Προπονητής πρέπει να ξέρει τι... και ο παίκτης, να καταλαβαίνει τι θέλεις. Κοίτα κότσι, να κάνει αυτά. Όχι άλλο τόνο. Να έχει το... Πώς λέω και εσένα, ο προπονητής μόνος σε κοιτάει, κάποιος ποδοσφαιριστής μόνος σε κοιτάει. Μόνος σε κοιτάει να την έτσι. Άντε πρέπει να μπω μέσα τώρα να σκοτώνω και άμα λέω αν δεν πάω, σίγουρα το άλλο εδώ πίσω να με τρώει μετά και μετά να κάτσω στο πάνω. Και δεν είναι μόνο 11, είναι 25 να είναι εκεί. Και τώρα περιμένει ευκαιρία. Άμα τα δει, τώρα μετά, ίσως να αλλάξει πάλι. Έτσι πρέπει να είναι. Έτσι με λείπει πολύ ο Κούπρε και ήταν πολύ, πολύ σημαντικό. Και έχει με αλλάξει πολύ, Και να το, εσύ δεν τα παίζεις τώρα και αυτό, βγήκε έξω χτες και είπε και αυτά, λέω ναι κότσο, έχεις δίκιο και αυτά. Και μετά έκανες εγώ μπαμ. Και 2, 3, 4 φορές. Από εκεί εγώ... Εντάξει, και εγώ έκανα πολύ λάθη ζωή μου και αυτό ξέρω.
τι μπορώ να πω τώρα για ένα παίκτη, ένα μικρός, δεν κάνει αυτά, κάνει αυτά. Άμα έχω προσέξει λίγο τη ζωή μου, έχει αυτό πέρασε και αυτό μαθαίνουμε κάτι. Ξέρουμε τι κάνουμε το λάθος και πρέπει να μπούμε. Δεν έκανε όλα σωστά η ζωή μου. Όχι. Ούτε ήξερα εγώ ένα παίκταρα και αυτά. Και αυτό λέω, πολύ τι ξέρω εγώ. Και έτσι που πάω, ό,τι που πάω στην Ελλάδα, με ξέρω, σε κατάλαβα. Ξέρω γιατί. Από τη σύμ, όλοι, από τον κόσμο. Και να κάτσω να φάω κάτι, όχι να τη ευχαριστώ. Άρα ξέρετε εδώ, όχι να πλώ. Να το ευχαριστώ πολύ. Μόνο εδώ η Ελλάδα γίνεται έτσι, ρε. Το κόσμο τόσο έτσι... Κοίτα, και κρίση και έχουμε και αυτά. Και άμα το ένα φίλος έχει το 10 ευρώ, έλα πάμε μαζί, να πάμε μαζί. Η Ελλάδα φυγάσε, ρε, και αυτό λέω. Μα εμείς πρέπει να αλλάξουμε το ποδόσφαιρο εδώ. Όχι μόνο μέσα, λέω και έξω. Και εμείς ξέρουμε τι έγινε εκεί μέσα. Και πάμε να παίξουμε, ξέρουμε τι θα γίνουμε. Πώς γίνεται αυτά. Τώρα, αυτό είναι άλλο. Άμα να πω πολλά τώρα και πάω φυλακή αύριο. Τις ξέρεις. Αν μπορεί να ξεχωρίσει κάποιον συμπαίκτη του όλα αυτά τα χρόνια στον Άρη. Αν έχει ξεχωρίσει κάποιον για την ποιότητά του και για τον χαρακτήρα του. Και κάποιον από που έλαψε πολλά από αυτόν. Κοίτα, ήμουνα... Ξέρω, ο Ρονάλντο ήταν μαζί μου ο Σάντος. Και τον όριζε εκεί σαν professional, σαν επαγγελματίας, ποδοσφαιριστής. Τι έτρωγε εκεί, πώς σε κουράζει. Και ήταν Μπενφίκα, Μπεζίκτας και μετά άλλα τέσσερα γκολ και ήταν νασιονάλτο στην Βραζιλία. Και εντάξει, δεν ήθελα να... λέμε, ο Ρονάλντο, λέμε, α, κάτι μέρα το βλέπω, πώς παλεύει και δουλεύει και αυτά και να βοηθήσει τα παιδιά. Και λείπεις μόνο λίγο το Ρονάλντο, το πιο λίγο το... Τα νεύρα λίγο τα... να φωνάζει. Μα ο Ρονάλντο είναι... Και αυτό λέω. Ο Ρονάλντο είναι προπονητής. Και μου λέει, αυτά. Άμα σε ακούς, άκουσε. Άμα λες, δεν θα πεις δεύτερη φορά. Έτσι έκανε το Αβραάμ, έτσι έκανε το Νασούτ, έτσι έκανε το ο Λαζαρίτ. Και εσείς ξέρετε, από εδώ πήγε αλλού τα παιδιά. Και λέμε άλλος. Εντάξει, και φοβερό, καλός. Εντάξει, δεν λέμε τώρα πατηματίες και λέω σαν ποιότητα και αυτά. Ο Κόκκι εσείς ξέρετε. Ο Κόκκι τα 5 χρόνια και ήμουν εδώ. 3 χρόνια. Πιστεύω ο Κόκκι ήταν... Ας, να μιλήσουμε τώρα. Και ο Κάβο. Και ποιος να λέμε άλλος και... Ήταν ένα άλλος παιδί και ήταν πολύ καλός παίκτης και εγώ λέω αυτός πρέπει να κάτσει εδώ και ο Ντανίλ και είναι πόρτο τώρα. Και εγώ πόσες φορές εγώ είπα το πρόεδρος και αυτά, όχι τώρα εδώ. Του πω κράτα αυτό το παιδί, δεν ξέρω τι να κάνει, δώσε λεφτά, πάρε αυτό το παιδί εδώ, κράτα. Και το είδα, κάτι με άλλο προπόνηση, εγώ λέω αυτός πρέπει να μείνει εδώ. Μα εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο, τα χρόνια εκεί ήταν λίγο... Μα εγώ πέρασε εδώ φίλε και Ελλάδα. Όσο παίξε και έχει πέρασει εδώ και λέμε και παιχταράζει. Εντάξει, αυτό είναι δύσκολο να πω, να το εκεί μέσα έχει πέρασει εκεί στον Άρη Πέτρε από 7 που είναι εγώ 12 και τώρα δεν λέμε μας. Έχει πέρασει εκεί τόσο καλούς παίξε. Ας προπόνηση εμείς βλέπουμε και κάνουμε κατοχή μπάλα, άλλη ομάδα δεν χαλάει την μπάλα. Άμα 15 πάσεις σίγουρα παίρνουν μόνο. Έτσι είναι. Όλα μετράει και όπως λέμε προπονητής, το μυαλό, το παίκτη, τι θέλει να κάνει, τι θέλει να προσπαθεί. Όλα παίζουν. Είναι αυτό. Τελική, ο χαμένη τελική περνά να έχω το μυαλό σου. Και μετά από τόσα χρόνια μπορείς να βρεις κάποια ευθύνη γιατί ο Άρης έχασε εκείνες τις δύο ευκαιρίες να πάρει ένα δεύτερο. Και αυτό μόνο με λείπει εδώ στην Ελλάδα και ο Αξιέρ και ο Σόζα κάνει παρέα μαζί μου και έτσι σπίτι μου να φάει, τα βοηθήσει πολύ. Και μια μέρα με ρώτησε, ναι το, εσύ ήσουν εδώ από τόσα χρόνια και αυτά, πώς θα αγαπάνε έτσι ο κόσμος, εσύ δεν έχει κέρδισα ούτε ένα κύπελο, ούτε ένα... Και με ρώτησε έτσι. Και λέω, πώς γίνεται, αυτή η ομάδα τι είχε εσείς και αυτά, πώς, τι είχε εσύ το μυαλό. Και τώρα εσύ σταματάει και δεν είναι και
μόνο αυτό ήθελε και με λύσει πάρα πολύ. Και δεν έχω κέρδισα ένα ποτάδιμα εδώ, ούτε ένα κύπελο. Και ήμουν εκεί δύο φορές. Εντάξει, ένα φορά λέμε και ήταν δύο φοβεροί ομάδες. Και εμείς και Παναθηναϊκός. Και ήταν εκεί η Αθήνα. Και άμα βλέπετε και ομάδα δικό μας και ομάδα τους, στη Σέζη, Μπαρτισίουβα, Λέτο κτλ. Και εμείς είχαμε μια ομάδα φοβερή. Ήταν ένα τελικό λίγο 90-50. Και μα το άλλο, τελικό εδώ, τόσο εύκολο που είναι, ποτέ δεν είναι. Εύκολο λέω, δεν λέμε από πιο άτομο που ο Ολυμπιακός. Μα από τη τέτοια στιγμή, τι ήταν εμείς και τόσο έτοιμος δεν είμαστε και μετά από μία μέρα έτσι έκανε ένα το λάθος και τιμάμε σήμερα. Και όλοι εμείς να αφήνουμε να μπει μέσα έτσι το πιο εύκολο, το χαλαρούμε. Α, ο Ολυμπιακός ήταν διακοπές, ήταν ένα μήνα εκεί, δεν κάνω εκεί μόνο. Άμα έχω το μυαλό σήμερα και να πούμε τα παιδιά, όχι δεν είναι έτσι, πάμε έτσι, έτσι, έτσι και θα γίνει. Ο Ολυμπιακός κάνει σε εμείς εκεί αυτή τη στιγμή μόνο για την ποιότητα. Ένα, δύο, έξι, έντρα. Μόνο έξι σήμερα. Ήταν το πιο, λέω, εύκολο, πώς λέω, σενάριο και είχε εμείς μια ομάδα που ήταν καλή, καλή στιγμή. Μόνο αυτό με λείπει, πάρα πολύ. Άξι, μακάρι τώρα και ένα μήνα εδώ και σιγά σιγά να βάλουμε ομάδα να κερδίσουμε ένα κύπλο, θα γίνουμε εκεί το πρώτο, το δεύτερο στην Ελλάδα. Αυτό μόνο. Έχω κλείνοντα αυτό το μεγάλο κύκλο της ζωής της καριέρας του Λουτονάρη. Τι είναι το πιο σημαντικό που θέλεις τώρα. Δεν λέω μόνο σαν ποδοσφαιριστή, λέω σαν άνθρωπο τώρα και αυτό είπα. Έχω κάνει πολλά λάθη εδώ και από εδώ παντρέθηκα, γνώριζα μια Ελληνίδα και έκανε εγώ πολλοί φίλους και άντισα εγώ φίλοι. Δεν λέω τώρα, λεφτά. Σπαθεί μια μέρα λεφτά για μένα. Έχω χάσει 483 χιλιάρικα. Και τώρα, αυτός που ήρθε τώρα, που άντισε εδώ, το γραφείο είναι εδώ δίπλα. Δεν έχω συμβόλαιο. Εγώ παίζω και τους μισούς, 500 ευρώ, δεν ξέρω γιατί. Μένα δεν μοιάζει, θέλει να γυρίσω και να πάρει ομάδα πάλι στους φίλους. Κανένας που εδώ δεν έχω πει αυτά και στενά, σε ό,τι φορά λέω τώρα. Μα, δεν χρειάζεται να πω αυτά και μέχρι σήμερα. Και έχω σπίτι, και έχω αγόρα σε σπίτι από μαμά μου. Έχω βοηθήσει ο αδερφού, αδερφή μου. Από σήμερα και έχω κάτι να φάω από αυτή η ομάδα. Και αυτό λέω και το πιο σημαντικό για μένα αυτό ότι έτσι που πάω εγώ και με ξέρουν, τόσο μακριά από Βραζιλία, και είτε εγώ μια στιγμή πολύ χιλιόμετρα και εκατομμύρια χιλιόμετρα, μόλις κατεβαίνω το αεροδρόμιο, πάω, κάνω γύρω-γύρω και Γερμανία και Τουρκία και κάποιος λένε, ω, είσαι ο Νέτο το Άρη, όσο με ξέρω, ο Νέτο το Άρη, ο Νέτο το Άρη. Και ξέρω εγώ, δεν ήμουν εγώ. Δεν έχω κάνει πολλά πράγματα σαν Παναλάκο, ναι, το πρώτο σπόρο, ναι, το... Μα κάτι καλό πιστεύω και έκανα εγώ. Ακόμα έχω το πρόσωπο, καλά, το πρόσωπο, το καθαρό. Αυτό εσείς ξέρετε πάντα τι λέει. Δεν με ρωτάει κάτι μαλακές και αν με ρωτάς, να του πω. Αλήθεια δεν με ρωτάς. Και δεν θα βάλει το πανάκι πάνω και εντάξει, όχι, δεν έχει το εντάξει. Άμα είναι, άμα είναι. Άμα δεν είναι, κορμό. Με βάλει δίπλα. Αυτό θέλω να είμαι εδώ κοντά και πρέπει να σταματάμε αυτά, φίλε. Κουράζουμε και ο κόσμος. Κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Ο κόσμος δεν είναι αυτός που σκέφτεται μόνο στο κήπεδο. Είναι μαλακίες αυτό τώρα και κατά, γάι, στα αρχεία. Όχι, δεν είναι στα αρχεία, εγώ δεν μου. Και κάποιος σκέφτεται στην ομάδα και λέει, αχ, τι άρεσε. Ναι, είναι ο άρεσε, εσείς δεν ξέρετε ακόμα. Οκ, μπορεί να έχουμε πολλά προβλήματα. Έχουμε. Τα παιδιά εκεί έχει. Οκ, άντε, υπομονή. Τα υπομονή που αδείπνω, υπομονή. Πάμε αύριο. Κάνουμε σήμερα, αύριο μπορούμε να έχουμε.
Κυριάδο μπορεί. Πόσες φορές εγώ έκανα Κυριακή πρώτου και Δευτέρα ήταν εγώ του γραφείου. Που εντός. Και πρέπει να πληρώνω το ενίκιο δικό μου, παιδί μου. Και πρέπει να αγοράσω κάτι από το παιδί μου. Έτσι, κάνει πρώτου, μετά να εκταδίνω. Δεν είναι εύκολο, ξέρω. Και αυτό λέω, πρέπει να είναι έτοιμο εδώ. Οκ, δεν μιλάω τώρα. Ναι, έφερα να το πω τώρα. Πρέπει να δουλεύει εκεί μέσα λίγο τα... Οκ, τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο τρόπο τώρα, άλλο... Να βάλουμε πλάι με αυτό. Έχω κέρδισε πολλά πράγματα εδώ, έχω μάθει πολλά. Και εσάς, πόσο προβλήματα έχεις Ελλάδα, εσείς πάντα... καλημέρα, καλημέρα, όλοι μου. Και πίνανε καφέ, τα τσιγάρα και γελασμένο. Κατάλαβα, αυτό είναι σημαντικό για εσάς. Εντάξει, και κάποιος και γκρινιάζει. Από βράδυ, από το πρωί, τι είναι αυτό, τι ουίλ, τι ζέστη, αυτά. Αυτό περάσει από το παιδί και πάει και προπόνησε, σταμάτα γκρινιάζει, σε παρακαλώ. Μετά από έξω γκρινιάζει. Εδώ μέσα πάμε να κάνουμε. Κατάλαβα. Εντάξει, γενικά στην Ελλάδα, φίλε, είναι πανέμορφο, είναι ο κόσμο, είναι εσάς, λέω. Είναι, εσείς κάνει όλα και δεν κάνει έτσι μόνο και να κάνει και να κερδίσει κάτι. Εσείς κάνει να το κάνει το καλό και δεν περιμένει κάτι άλλο. Κατάλα. Τι να πω. Σαν άνθρωπο έχω μάθει πάρα πολύ. Και η μαμά μου από σήμερα λέει, ωραία έγινε σαν Έλληνας. Τόσο αλλάξει, τόσο που ήμουν από μικρός. Και τώρα με κοιτάει σαν, πω τι έγινε νέα. Και λέω, είναι μαμά, είναι μαμά, πάμε αυτά, κάνουμε αυτά, από γυναίκα μου. Ω, είναι καλονικός έλεγχος. Αύριο, έτσι, έχουμε πρόβλημα. Να σου πει, δεν πειράζει, αύριο να το κάνω. Είναι μαγκόσμι, αύριο. Οκ, τι κάνω. Οκ, το αύριο να το κάνω. Κατά, μας λέω. Εντάξει, πιστεύω και να δω εσάς πάντα εδώ κοντά. Να σίγουρα θα έρθει όχι. Δεν λέμε τώρα μόνο το καλό εδώ. Σίγουρα θα περάσουμε κάτι κακό ακόμα. Πρέπει να είμαστε πάντα εκεί, στο σωστό δουλειά. Και σίγουρα άμα κάνουμε το σωστό, μπορεί να περάσουμε τα δύσκολα, δύσκολα, πέρασαν. Και τώρα πρέπει να ξεκινάμε όλα από κάτω, να καταρρίζουμε όλα. Και ξεκινάμε τώρα να κάνουμε οάζι. Τώρα είναι οάζι, από εκεί και πάντα. Αν θα τάτε και πέρασε, λέει. Αυτά τιμάμε εμείς, τα δύσκολα. Τώρα ας πάμε τώρα. Και όχι τώρα, τελειώνει τώρα και λέει, okay. Και τώρα από Ιούλιο, κλαίμε και ξεκινάει η προετοιμασία, όλα, δεν έχω μιλήσει ακόμα το καρυπτή, τι θα κάνουμε. Και είπα το άξιο, όλος λένε, α, ναι, τώρα θα μείνεις σαν γενικός, δεκτικός, αυτά, τι θέλεις να κάνεις, λέει. Εκεί θέλω, εκεί θα είμαστε μαζί, κοντά, και να δούμε. Εντάξει, περιμένω να δω εσάς, σε λίγο, σε ένα μήνα πάλι. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Ευχαριστώ. Είπε πολλά. Όχι.